Σε ευχαριστώ, Λουκιάνε, για τα καλύτερα μας χρόνια. Σε ευχαριστώ που δεν με πρόδωσες ποτέ. Μου μάθες να με καμικάζει, να φοράω παντελόνια και να γουστάρω με τα φίφτης, κι ας με λένε ντεμοντέ. Όσα που έχω ζήσει, το ζήσα κι αυτό. Κι ήταν κάτι μαγικό. Ήταν απαλό σαν χάδι, ήταν πολύ γλυκό το βράδυ στο Λυκάβητο. Το κοινό του είπε ναι. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης ήταν εκεί όπως το υποσχέθηκε. Σε μια συναυλία μαμούθ που ξεπέρασε τις 3 ώρες σε διάρκεια. Πλαισιωμένος από μαζορέτες, Ινδιάνους, βιντεοοθόνες, φίλους και συνεργάτες που ξεπέρασαν σε αριθμό τους 100 και με τη συμπαράσταση των θεατών που ξεπερνούσαν κατά πολύ τον αριθμό των θέσεων του θεάτρου. Τα χειροκροτήματα του κοινού προς τους συντελεστές αυτής της νοσταλγικής βραδιάς ήταν η τυπική επιβεβαίωση της επιτυχίας της. Η αυθόρμητη συμμετοχή τους, η ζωντάνια και το κέφι που επικράτησαν σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας ήταν το πιο ουσιαστικό. 3η 9 Ιουλίου 1991. Πάμε μια βόλτα στη Φυλαγμένη. Πάμε μια βόλτα στη Φυλαγμένη. Είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ραγμένη. Ίσως την βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν βραδιά θα ανοιχτούμε στο δρόμο του φεγγαριού, θα με φυλάς και θα ακούμε τη μουσική του σταθμού. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Είναι η νύχτα ζεστή. Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη. Είναι και δρόμοι ανοιχτοί. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Πάμε, το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει. Κι έχουν να γίνουν πολλά. Κι όταν στο τέλος χαράξει, τώρα χαράζει νωρί. Πάλι στα μάξι κι ούτε μας ξέρει κανείς. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Πάμε, το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει. Κι έχουν να γίνουν πολλά. Νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένη. Πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
ξέρουνε καλά. Δεν μας τρομάζουν τα νέα μέτρα. Τα συνηθίζουμε σιγά σιγά. Εδώ τακτήκαμε τόσο και τόσο. Θα φοβηθούμε τώρα τα μόνα σιγά.
εδώ μας πήραν αυτά τέσσερα τα δύο και εδώ δεχτήκαμε στα σιωβιλά. Τι κι αν μας βάλουν και στα καύσιμα τα δύο, δε μας φοβίζουν, χα, και το ξέρουν καλά. Δε μας τρομάζουν τα νέα ωράρια, σιγά σιγά τα συνηθίζουμε κι αυτά. Εδώ κυνήγανε τόσα και τους, κι ούς εμάς δε μας τρομάξαν αρκετά. Σκηνοθετούσε τα τραγούδια του, τους έδινε οπτική, τους έδινε εικόνα. Ένα τραγούδι μόνο, το Πάρτι, στο οποίο λέει να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό. Ντύσαμε περί τους 40-50 κομπάρσους με τα ρούχα κανονικά των ηρώων που περιγράφει στο τραγούδι, όλων όμως με την παραμικρή λεπτομέρεια, και πέρασαν μπροστά από την ορχήστρα, από τους θεατές. Είχε βάλει μάλιστα μπροστά επικεφαλής, γιατί ήταν ο αρχηγός, όπως και στο τραγούδι, ο αρχηγός της παρέλασης αυτής, τον Αντώνη, ήταν σερβιτόρος σε ένα μπαρ, κάτι τέτοιο τον είχε γνωρίσει ο Λουκιανός, ο οποίος του έμοιαζε σαν φιγούρα. Του φορέσαμε λοιπόν μία περούκα όμοια με τον Λουκιανό, τα ίδια ρούχα ακριβώς που φορούσε ο Λουκιανός στο πιάνο την ώρα που έπαιζε, φούξια πουκάμισο και λευκό παντελόνι. Και πέρασε επικεφαλής της παρέλασης αυτής ο Αντώνης μπροστά. Ο κόσμος τρελάθηκε, γιατί έβλεπε του Λουκιανό στο πιάνο και έβλεπε και έναν δεύτερο σχεδόν όμοιο Λουκιανό να περνάει μπροστά του. Θυμάμαι λοιπόν τη συζήτηση που γινόταν όταν οργανώναμε όλα αυτά, γιατί εγώ όλα αυτά τα χρόνια οργάνωνα δίπλα στο Λουκιανό αυτές όλες τις βραδιές και τις εκδηλώσεις, που του είπα, ρε Λουκιανέ, αυτό θα στοιχήσει πάρα πολλά λεφτά. Θα στοιχίσει σχεδόν όσο ένα μικρό διαμέρισμα εκείνη την εποχή. Και λέει, μόνο αυτά τα τρία λεπτά. Εγώ για αυτά τα τρία λεπτά έγινα συνθέτης και έγινα αυτό που έγινα. Αυτό αγαπάει σε μένα ο κόσμος. Ότι για αυτά τα τρία λεπτά, τα δύο λεπτά πόσο κρατάει το τραγούδι, εγώ θα δώσω όσα λεφτά χρειάζεται για να αγοράσει σήμερα κανείς ένα διαμέρισμα. Ήθελε η ορχήστρα όλη να φοράει με τα ξωτά που κάμισα. Του έλεγα λοιπόν, εγώ προσπαθούσα να κάνω οικονομία, ότι γιατί να μην πάνουμε ρεγιόν και το άλλο, όχι συνθετικό, ρεγιόν που είναι σαν μετάξι αλλά δεν είναι και είναι φτηνότερο. Γιατί θα φοράνε μεταξωτά όπως φοράω και εγώ ολομέταξο, γιατί αλλιώς παίζεις όταν φοράς ολομέταξο που κάμισο και αλλιώς όταν φοράς ρεγιόν. Καταραμένη, και δεν θα κάνεις οικονομία στα θεάματά μου, στη συναυλία μου. Να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκεί τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν να δύο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό. Να έρθει ο Καδίσκη, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ. Δυο, δυο, σε ένα παππούδι. Δυο, σε κόβει, να έρθει ο Πικάς, να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει και ο Πρίσλο, να έρθει και ο Μπούγα, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Σαββόμιος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρίφο, να έρθει ο Τζιγκέρι, να έρθει ο Σκοτσόπι και ξαφνικά να μπουκάρει ο Ζόρο. Μακλάρ, να έρθει ο Σάτσι, να έρθει ο Κούντμα, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντάσεν, να έρθει ο Τίλιγε, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Κέρσον, να έρθει και ο Μπράν, να έρθει και ο Άβο με το Κοστέλο, να έρθει ο Τσιτσάνης και να έρθει και ο Βά. Σε ένα φαπούδρο, με ένα βουκάλιρο. Στην πάντα να περάσει η παρέα. Στην πάντα
ξημερώνοντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε ένα αερόστατο δάγκο με όλοι να συνεχίσουμε στον ουρανό. Δυο παπά, δυο παπά, σε ένα παππούδι. Δυο παπά, δυο παπά, με ένα πουκάλι. Δυο παπά, δυο παπά, σε ένα παππούδι. Δυο παπά, δυο παπά, με ένα πουκάλι. Τώρα θα ακούσετε τραγούδια γραμμένα από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη σε λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου για τη μεγάλη κινηματογραφική ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τα τραγούδια τότε και απόψε για σας τα τραγουδάει η Άννα Καλουτά. Με λένε Ευρώπη κι όλοι με στο Βερολίνο, στο Παρισάκι, μα και στη Λόντρα κυκλοφορώ. Με λένε Ευρώπη και στην Αθήνα πίνω και βγαίνω συχνά πολύ. Με τους ολιάδες πίνω ρετσίνα, μα στην Αντάμπ μου δίνω φιλί. Μικρή μου Ελλάδα, σε προστατεύω χρόνια και χρόνια. Μικρή μου Ελλάδα, καλή κουράγιο, λιώσαν τα χιόνια. Στηρίξου επάνω μου, πάμε στο άγνωστο και μη φοβάσαι. Είμαι η Ευρώπη σου, δικιά σου πάντοτε, να το θυμάσαι. Τον λένε Λευτέρη κι είναι απ' την Κρήτη ένας λεβέντης όλο φωτιά. Μα να σταθώνει, με θανατώνει, δεν είναι μονάχα γλυκιά του ματιά. Μα και τον άλλον, τον Κωνσταντίνο της Φραουσίας πολύ φωθώ. Όλα τα δίνω στην αγκαλιά του για να βρεθώ. Ποιο να διαλέξω, τον Κωνσταντίνο ή τον Λευτέρη τον κριτικό. Δεν φτάνει ο ένας, θέλω τους δύο. Να μην το πείτε, είναι μυστικό. Μικρή μου Ελλάδα, σε προστατεύω χρόνια και χρόνια. Μικρή μου Ελλάδα, κάνε κουράγιο, λιώσαν τα χιόνια. Στηρίξου επάνω μου, πάμε στο άγνωστο και μη φοβάσαι. Είμαι η Ευρώπη σου, δικιά σου πάντοτε, να το θυμάσαι. Είναι η Ευρώπη σου, δικιά σου πάντοτε, να το θυμάσαι. Πάντα δόξες, πάντα χαρές και να σε έχουμε, να σε χαιρόμαστε πολλά, πολλά χρόνια. Και εμείς, Άννα μου. Θα τραγουδήσω μαζί τους ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι δικό μου μεν, αλλά τα αγαπάω πάρα πολύ και θα μπορούσε να είναι και δικό μου. Μουσική.
τάχω φρετάρια. Ένα τραγουδάκι που μπορεί να τραγουδάμε όλοι μαζί. Δεν το ξέρετε, θα το μάθετε τώρα και μπορούμε να το λέμε. Είναι απλό. Σε ένα παπούρο μέσα, όλοι μέσα, όλοι μέσα. Σε ένα παπούρο μέσα, μας επαρκάνε. Γαλέτες παξιμάδια, γαλέτες παξιμάδια, γαλέτες παξιμάδια μας έτρατάρανε. Γαλέτες παξιμάδια, γαλέτες παξιμάδια, γαλέτες παξιμάδια μας έτρατάρανε. Σαν κυρδός και κυρά δεν θα σας ξαναδώ, σαν κυρδός και κυρά δεν θα σας ξαναδώ. Και ένα κεφαλονίδης, και ένα κεφαλονίδης, και ένα κεφαλονίδης απ' την κεφαλονιά. Και ένα κεφαλονίδης, και ένα κεφαλονίδης, και ένα κεφαλονίδης απ' την κεφαλονιά. Τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει, δεν τα έβρε πουθενά. Τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει και τα βρε πουθενά. Ζάγινος και κυρά δεν θα σας ξαναδώ, ζάγινος και κυρά δεν θα σας ξαναδώ. Καβέλο προκυδέν, καβέλο κροκυδένιο, καβέλο κροκυδένιο και τρίλινο βρακί. Καβέλο
Πιστόλα καλαμένα, πιστόλα καλαμένα, πιστόλα καλαμένα και βερκινό σπαθί. Πιστόλα καλαμένα, πιστόλα καλαμένα, πιστόλα καλαμένα και βερκινό σπαθί. Ζαγινός Κερκυρά, δεν θα σας ξαναδώ. Ζαγινός Κερκυρά, δεν θα σας ξαναδώ. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Ήταν ένας βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος, πολύ τρυφερός, ο πιο τρυφερός άνθρωπος που έχω συναντήσει σε αυτό το χώρο και έχω δουλέψει με πάρα πολύ κόσμο. Πάντα ήθελε να κάνει, επειδή και ένα πράγμα, να κάνει τους ανθρώπους χαρούμενους, να κάνει τους ανθρώπους να ονειρεύονται και να είναι χαρούμενοι. Αυτό το πετύχαινε σε κάθε εκδήλωση που έκανε ο Λουκιανός. Αυτό κρατάω πιο πολύ απ' όλα. Ο Λουκιανός δεν προέβαλε ποτέ ούτε αυτά που βίωνε, ούτε αυτά που σκεφτότανε. Ήταν ένας αθόρυβος καλλιτέχνης, περισσότερο ενδιαφερόταν στο να υλοποιήσει το όνειρό του, στο να φτιάξει το χώρο στον οποίο εκείνος ήθελε να λειτουργεί, και πίστευε και αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι είχε δίκιο, ότι ο κόσμος θα τον ακολουθήσει και γι' αυτό ο κόσμος τον αγάπησε, γιατί δεν πούλαγε αυτό που ήθελαν να δουν, έκανε αυτό που εκείνος πίστευε και ένιωθε για τον εαυτό του. Αδιαφορούσε για το κόστος. Εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν να υλοποιηθεί το όραμά του. Αυτός ήταν ο Λουκιανός και ο τρόπος με τον οποίο ήθελε να εκφραστεί απέναντι στον κόσμο. Σε περίστροφο να πάω να σκοτωθώ. Τον αμαδόνα με πικρά κεφαλορίτησα. Τον αμαδόνα με πικράνε στολή. Όχι κυρά μου όχι, πιστόλι δεν σου ζήτησα. Όχι κυρά μου όχι, σου ζήτησα φιλί. Κεφαλονίτησα κάποιο μεσημέρι. Μια κεφαλονίτησα και πώς να σας το πω. Μια κεφαλονίτησα που δώσε μαχαίρι. Άγιε μου γεράσινε για να μαχαιρωθώ. Πάμε! Όλοι λίγο πολύ ξενύχτησαν ή ξενυχτάνε στα λαϊκά κέντρα και όλο κάποιοι πάνε στα μπουζούκια, και επειδή εμείς τώρα είμαστε πάρα πολλοί για να πάμε στα μπουζούκια, ήρθαν τα μπουζούκια εδώ.
λαμπέτες του δουνιά. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα και μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον είναι αυτό που έκανε και ο κόσμος δεν το ξέρει. Συζητώντας μια φορά μαζί του για το φως, του είπα λοιπόν ότι το πείραμα του Νεύτωνα για τη διάθλαση του φωτός εμπεριέχει 7 χρώματα, 7 βασικά χρώματα. Τότε συνδύασε τις 7 νότες της μουσικής με τα 7 χρώματα του φωτός. Και λίγο καιρό μετά με φώναξε και μου έδειξε το πρώτο του πείραμα που είχε κάνει. Είχε φτιάξει ένα κομπολόι φτιαγμένο με χρωματιστές χάντρες που αν έβαζες στα πλήκτρα του πιάνου τη σειρά των χρωμάτων του κομπολογιού έπαιζε το τραγούδι του. Αλλά
μικρή μπαρκούλα, πάμε τα δυο στη ζούλα για ρομάντζα και φιλιά. Ούτε και μόνος καουμπόι τελικά χθες το βράδυ στο Λυκαβητό ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης. Ήταν περιτριγυρισμένος από χιλιάδες φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές που γέμισαν το θέατρο του Λυκαβητού, διασκέδασαν μαζί του και του ευχήθηκαν πάντα επιτυχίες. Μορφή πανηγυριού πήρε η χθεσινή μουσική εκδήλωση του Λουκιανού Χιλαϊδόνη.
Ήταν τόσο μεγάλη η απήχηση της χθεσινής συναυλίας, ώστε το θέατρο άρχισε να γεμίζει από νωρίς, ενώ πολλοί κόσμος που έφτασε καθυστερημένος δεν κατάφερε να βρει θέση και έφυγε απογοητευμένος. Το κοινό διασκέδασε με την ψυχή του. Γλέντισε τραγουδώντας ασταμάτητα τα γνωστά αγαπημένα τραγούδια του καλλιτέχνη. 3η 9 Ιουλίου 1991. Πιο κοντά